χρόνια την Αλβανική. Και θέλω πολύ να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ιδεών, το European Idea Network, το European Idea Network, το οποίο μας έδωσε αυτή την ευκαιρία. Ξεκινάμε εδώ από τη Θεσσαλονίκη μια προσπάθεια να δούμε τα συναστικά προεδρήματα που έχει η πόλη με τα ιδρύματα, τα τέσσερα μεγάλα ανώτατα ιδρύματα, με το κοινό κόσμο, τους ερευνητές και τους καθηγητές και συγχρόνως με τις δυνατότητες που έχει, ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί στην καινοτομία και στην εκπαίδευση. Πράγματι, οι αριθμοί δεν είναι καλοί. Σε δίκτυο θέση, η Ελλάδα είναι 26 στο δίκτυο της ψηφιακής οικονομίας. Είναι δύο θέσεις πριν από τέλος. Και η Ελλάδα έχει πάρα πολλές δυνατότητες να κάνει καινοτομία. Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομία είναι ένα τέτοιο καλό παράδειγμα και να φέρει καινοτόμες επιχειρήσεις και στη Θεσσαλονίκη και στη χώρα συνολικά. Αυτό που αρχίζουμε σήμερα είναι ένας διάλογος που θέλουμε να αποδώσει. Γι' αυτό καλέσαμε πανεπιστημιακούς, καλέσαμε τους ελεκτικούς, καλέσαμε ανθρώπους από το εξωτερικό, καλέσαμε ανθρώπους με εμπειρία και ελπίζουμε ότι θα καταδεχθούν ιδέες που θα γίνουν πολύ γρήγορα πράξη. Γιατί θα σας πω και κάτι που ακούγεται πολύ λόγο, αλλά είναι και μάλλον ένα πράγμα που μπορεί να γίνει πάρα πολύ εύκολα. Στη Φιλανδία το 90% της εμπιστοσύνης έχει ένας θεσμός. Γι' αυτό είναι εκπαίδευση. Στην Ελλάδα η εμπιστοσύνη της εκπαίδευσης είναι πάρα πολύ χαμηλή και ειδικά στην εμπιστοσύνη της εκπαίδευσης. Είναι μια ευκαιρία να το αλλάξουμε αυτό, βλέποντας πώς συμβαίνει στο εξωτερικό, υιοθετώντας καλές πρακτικές που δεν κοστίζουν και που μας δίνουν τη δυνατότητα να αναπτύξουμε τη χώρα μας σε πολύ καλύτερους βαθμούς.